η ζωή μετά τη ζωή. Η ζωή είναι ωραία. Είναι όμορφη η ζωή. Και ο καλός Θεός μας έχει πλάσει για να ζούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι. Πριν μερικά χρόνια, εγώ δεν μένω σε μοναστήρι, μένω σε σκήτη, σε κελί. Φιλοξένησα έναν πατέρα, παντρεμένο, ο οποίος έχει μία κόρη, μοναχοκόρη, μοναχοπαίδη, δεν έχει κανένα άλλο παιδί, μόνο αυτή. Και μου έλεγε τη χαρά του και την ευτυχία του, που η κόρη του τέλειωσε την ιατρική, πήρε το πτυχίο, βρήκε ένα καλό παιδί, κανονίσανε το γάμο, ετοιμάσανε το σπίτι, παντού λουλούδια, παντού γέλια, παντού τρεχάματα, το νηφικό απλωμένο στο κρεβάτι και η κοπέλα βάζει μια σκάλα και ανεβαίνει να φτιάξει μια κουρτίνα και έπεσε νεκρή. Οι γιατροί είπανε αλλεργικό σοκ. Την άλλη μέρα την εντύσανε νύφη και την εφάψανε. Και προσπαθούσαν να κρατήσουν το παιδί, το γαμπρό που έκλαιγε και ήθελε να πέσει κι αυτός στον τάφο. Αν είναι να τελειώνει έτσι η ζωή, τι νόημα έχει? Δεν είναι ζωή αυτό. Γνώρισα ένα αντρόγυνο, νεαρή, παντρεμένη, χαρούμενη, νεότατα παιδιά. Δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί. Γέροντα, κάντε καμία ευχούλα να κάνουμε κανένα παιδάκι, δώστε και το όνομά μας να κάνουμε κανένα παιδάκι. Ναι, είναι ολοκληρωμένη και η ευτυχία τους. Η κοπέλα είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα. Χαρούμενη, χιούμορ, πανέξυπνη και τελικά μένει έγκυος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά αυτό των δυο νέων παιδιών. Μένει έγκυος. Την επάνω στο νοσοκομείο και έρχεται η ώρα να γεννήσει. Γεννάει και μαζί με το μωρό της έβγαλαν και όλα τα σπλάχνα γιατί είχε έναν καρκίνο τεράστιο που δεν μπορούσε να εγχειριστεί. Και ο νεαρός πατέρας να κλαίει, να φωνάζει και να χτυπιέται. Νίκο, να πες του Θεού, έκανε λάθος. Εγώ είμαι ο κακός. Εγώ έπρεπε να πεθάνω. Πες του να πάρει εμένα. Το κορίτσι μου δεν πήραξε άνθρωπο. Είναι καλό κορίτσι. Μην πεθάνει το κορίτσι μου. Πες του Θεού να πάρει εμένα. Τα παιδιά χωρίς πατέρα μεγαλώνουν. Χωρίς μάνα πώς θα μεγαλώσει? Και να κλαίει και να φωνάζει. Αλλά ο καλός Θεός προτίμησε να πάρει τη μάνα. Τι νόημα έχει η ζωή, αν είναι να τελειώνουμε έτσι? Τι θα πει η ζωή? Γιατί να ζούμε αν είναι να καταλήγουμε με τέτοιο τρόπο? Κοιτάξτε, όταν είπανε στον Χριστό ότι πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος, ο Χριστός δεν είπε δεν πειράζει, είναι καλύτερα εκεί που πήγε. Τι έκανε? Έκλαψε. Έκλαψε. Και τον ξανανέστησε τον Λάζαρο. Τον ανέστησε και τον ξανάφερε εδώ πάλι, σε αυτή τη ζωή. Δεν τον άφησε στην άλλη. Όταν αργότερα είδε μια χείρα που έκλαιγε και χτυπιότανε και πήγαινε να θάψει το παιδί της, δεν την παρηγόρησε. Δεν της είπε, μη στεναχωριέσαι, ο γιος σου γλίτωσε από τα βάσανα αυτού του κόσμου και τώρα ξεκουράζεται και είναι καλύτερα εκεί που πήγε. Τι έκανε? Το ανέστησε το παιδί και το ξανάφερε εδώ, σε τούτη τη ζωή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλησε το θάνατο. Δεν είναι στο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο ο θάνατος.
Θεός θάνατον ου επίησε. Σοφία Σιράχ 1.13. Δεν δημιούργησε ο Θεός το θάνατο. Τον επέτρεψε, όπως λέει η Εκκλησία μας, ή να μην το κακό αθάνατον γέννηται. Ο θάνατος είναι κάτι ξένο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Αν προσέξετε στην νεκρόσιμη ακολουθία τι λέει. Ήμιον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη του σώματος. Τι αγώνα, τι αγωνία έχει η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα. Γιατί αυτό το σχίσιμο της ψυχής από το σώμα δεν το θέλει ο Θεός. Δεν ήταν στο σχέδιό του. Προς τους αγγέλους λέει τα όματα αρέπουσα άπρακτα καθηκεδεύει. Αυτός που ψυχοραγεί, που πεθαίνει, κοιτάει τους αγγέλους και δεν τον βοηθάει κανένας. Απλώνει τα χέρια στους ανθρώπους και δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένας. Γιατί? Γιατί ο θάνατος είναι εχθρός της ζωής και πρέπει να εκλείψει, πρέπει να φύγει από τη μέση. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Τότε ο θάνατος είναι το αντίθετο του Χριστού και πρέπει να καταργηθεί. Ή ο Χριστός θα υπάρχει ή ο θάνατος θα υπάρχει. Ο θάνατος είναι εχθρός όλων. Έσχατος, εχθρός, καταργείται ο θάνατος, λέει ο Λόγος του Θεού, στην πρώτη προς Κορινθίους. Αν όμως είναι έτσι, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πολύ παράδοξο και παράξενο. Εάν ο θάνατος είναι κάτι τόσο τρομακτικό, τόσο απέσιο, που δεν το έβαλε ο Θεός στο σχέδιό του, γιατί κάποιοι θέλουν να πεθάνουν από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού? Από τα πρώτα χρόνια, ο Απόστολος Παύλος να λέει, επιθυμώ αναλύσει, θέλω να πεθάνω. Εμεί λέει, το αποθανήν κέρδος, για μένα το να πεθάνω είναι κέρδος. Γιατί? Από τους πρώτους χριστιανούς, η Αγία Βιβία, Περπέτουα, μια κοπελίτσα 20 χρονών, μόλις είχε γεννήσει, της είχαν συλλάβει αυτή και μια φιλεναδούλα της η Φιλικητάτη, αυτή ήταν ακόμα πιο μικρή, 18 ή 19 χρονών, και εκείνη ήταν έγκυος. Οι Φιλικητάτοι τις βάζουν φυλακή για να τις ρίξουν την άλλη μέρα στα θηρία μαζί με μια μικρή παρεούλα. Χριστιανοί, επειδή ήταν χριστιανοί, έπρεπε να πεθάνουν, όπως γίνεται και σήμερα αλλού. Και να πάει ο πατέρας στη φυλακή και να λέει στην Αγία Βιβλία, δεν λυπάσαι το παιδί σου που δεν θα γνωρίσει μάνα, δεν λυπάσαι τα νιάτα σου, λυπήσου τουλάχιστον τα άσπρα μου γένια. Τίποτα. Η Αγία προτιμούσε να πεθάνει για να μην αρνηθεί τον Χριστό. Και οι άλλοι φίλοι της να κλαίει και να χτυπιέται, γιατί εκείνοι δεν θα την πετάγανε στα θηρία. Γιατί? Γιατί το ρωμαϊκό δίκαιο απαγόρευε να εκτελέσουν μητέρα έγκυο με το σκεπτικό ότι το βρέφος δεν ευθύνεται για τα εγκλήματα της μάνας και θα την αφήνανε την άλλη μέρα ελεύθερη. Και να κλαίει η μικρή Φιλικητάτη. Παρακαλώ, προσευχηθείτε να θηριομαχήσω και εγώ, να πέσω και εγώ αύριο στα θηρία. Να μην μείνω εγώ εδώ. Και προσευχηθήκανε και τη νύχτα γέννησε και όλο χαρά την άλλη μέρα τις πετάξανε στα θηρία να τις φάνε. Γιατί, αφού ο θάνατος είναι κάτι τόσο τρομακτικό? Και αργότερα είχαν συλλάβει έναν Άγιο Επίσκοπο, Ιγνάτιος Αντιοχίας. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Αν δεν τον είχαν συλλάβει να τον εκτελέσουνε, ποτέ δεν θα είχαμε μάθει ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος. Φαινόμενο συγγραφικό. Από το έργο του σώζονται ελάχιστα κομματάκια, να τα διαβάσετε. Είναι επιστολές. Τον πιάσανε στη Συρία και τον πηγαίνανε στη Ρώμη να τον ρίξουνε στα θηρία, να τον φάνε τα θηρία. Και οι χριστιανοί κινητοποιηθήκανε να τον γλιτώσουνε. Και αυτός έστειλε γράμματα. Και τι τους έλεγε? Μη με εμποδίζετε να γεννηθώ. Εκείνοι προσπαθούσαν να τον εγκλητώσουν όσο τον πήγαινε το πλοίο στη Ρώμη. Μη με εμποδίζετε να γεννηθώ. Τον πάνε στη Ρώμη, τον επετάνε στα θηρία. Δεν είναι θάνατος ακαριέως το να σε κάνουν κομμάτια και να σε τρώνε. Και αυτός είναι λέει, τώρα αρχίζω να ζω. Για να φτάσουμε μέχρι σήμερα. Πριν λίγα χρόνια κοιμήθηκε στο Άγιον Όρος ένας ασκητής, Ιωσήφ ο Ησυχαστής.
Λέει στα καλογέρια του, μου είπε η Παναγία, την ημέρα της γιορτής της θα με πάρει, 15 Αύγουστο. Και ήταν όλο χαρά που θα πέθαινε. Δεν ήταν μεγάλος, ούτε 60 δεν ήταν. 58-59 χρονών. Όλο χαρά που θα πέθαινε. Γίνεται η ολονυχτία του 15 Αυγούστου, ξημερώνει ο 15 Αυγούστου, ανεβαίνει ο ήλιος, να κοιτάζει εκείνος και να λέει γιατί είμαι ακόμα εδώ. Να ανεβαίνει ο ήλιος και να αρχίζει να στενεχωριέται. Μα γιατί, αφού μου είπε η Παναγία ότι θα με πάρει, γιατί ζω ακόμα. Οπότε ένα καλογέρι του, ο οποίος ζει ακόμα και μου τα λέει, του λέει μη στενεχωριαστεί γέροντα, θα κάνουμε εμείς κομποσκινάκι και θα φύγετε. Και σκορπιστήκαμε στα βράχια και αρχίσαμε να προσευχόμαστε. Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Εμείς συνήθως λέμε σε κάποιον να κάνε καμιά προσευχή να γίνω καλά και εκείνοι κάνανε προσευχή για να πεθάνει. Μετά από λίγο τους φωνάζει. Ελάτε, θα φύγω. Κάτι είδε, κάποιος είδε. Ελάτε, θα φύγω. Πήγαμε, πήραμε την ευχή του και λέει φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε. Όλα τέλειωσαν. Κλείνει τα μάτια του, σκύβει το κεφάλι και κοιμήθηκε. Κυριολεκτικά κοιμήθηκε. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, τι δεν έχουμε καταλάβει? Εάν ο θάνατος είναι κάτι τόσο φοβερό και φρικτό, τότε γιατί αυτοί που αναφέραμε θέλανε να πεθάνουν? Τι δεν έχουμε καταλάβει που εκείνοι καταλάβανε? Ένα πράγμα. Πως δεν έχει τέλος η ζωή μας. Αυτό είναι κάτι που λίγο το σκεφτόμαστε και ακόμη λιγότερο το καταλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε, δεν θα σταματήσουμε να υπάρχουμε. Απλώς αλλάζει μορφή ο τρόπος ύπαρξής μας. Αλλιώς υπάρχουμε μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, σαν έμβρια. Αλλιώς υπάρχουμε τώρα, αλλιώς θα υπάρχουμε μετά. Το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας του είναι ευτυχισμένο. Μένει μέσα σε μια ζεστασιά, άλλος το φροντίζει, άλλος το προφυλάει, άλλος το παρακολουθεί. Τι λέτε, μπορεί ένα έμβριο να καταλάβει ότι υπάρχει ζωή μετά? Όχι. Πώς μπορείς να δώσεις ένα έμβριο να καταλάβει ότι υπάρχει ο ήλιος, ότι υπάρχουν οι φίλοι, ότι υπάρχουν τα λουλούδια, ότι υπάρχουν τα χρώματα, ότι υπάρχουν τα τραγούδια? Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, επειδή είναι ένα παυμένο εκεί, δεν θέλει να φύγει. Και έρχεται η ώρα που με πόνους, μέσα από ένα τρομερό στρίμωγμα, μέσα από ένα στενό πέρασμα, έρχεται σε αυτόν τον κόσμο κλαίγοντας και ξεφωνίζοντας. Και βρισκόμαστε εδώ και είμαστε και εδώ ευτυχισμένοι και δεν θέλουμε και από εδώ να φύγουμε. Να είστε σίγουροι ότι όπως όταν ήμασταν στην κοιλιά της μάνας μας δεν θέλαμε να φύγουμε και έρχεται η ώρα και φεύγουμε, πάλι θα ξαναπεράσουμε από ένα στενό πέρασμα, το στόμιο του τάφου, πάλι με κλάματα, με πόνους και με φωνές, για να ξαναγεννηθούμε κάπου αλλού. Να είστε σίγουροι ότι όπως τώρα δεν θέλετε να ξαναγυρίσετε πίσω στη σκοτεινιά της μήτρας της μάνας σας, και ας ήσασταν ευτυχισμένοι τότε και ας ήσασταν όμορφα τότε, έτσι και όσοι περνάνε από εκεί δεν θέλουν ποτέ να ξαναγυρίσουν εδώ. Και ας είμαστε ευτυχισμένοι εδώ και ας μας αρέσει εδώ. Είναι η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει θάνατος. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αθάνατοι. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε, δεν θα πάψουμε να υπάρχουμε. Πεθαίνουμε μόνο όταν αποκοβόμαστε από εκείνον που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με πεθαμένους που δεν κοιμήθηκαν χριστιανικά. Γιατί? Πού έχουν πάει? Πού έχουν χαθεί? Πού έχουν εξαφανιστεί? Ενώ ερχόμαστε σε επαφή με όσους κοιμηθήκαν εν κυρίω. Και δεν εννοώ τους Αγίους,
αλλά στην καθημερινή ζωή. Είναι μια γυναίκα σε ένα νησί, νεαρή μάνα, πολύτεκνη, με πολλά παιδιά. Αρρωσταίνει. Την επάνε σε νοσοκομείο. Πεθαίνει σε νοσοκομείο. Υπάρχουν δύο πιστοποιητικά θανάτου. Ένα του νοσοκομείου και ένα του γιατρού του νησιού, που βγάλανε για να τη θάψουν. Πεθαίνει η γυναίκα. Και εκεί που πάει την υποδέχονται μια οσία μοναχή, η οποία ζούσε στο νησί και είχε κοιμηθεί, και ένας αγαθότατος άνθρωπος που όσο ζούσε στο νησί όλοι τον κοροϊδεύανε. Του πετάγανε λαχανικά, τον βρίζανε, οι μεγάλοι και τα παιδιά ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγάλων κάνανε τα ίδια και χειρότερα. Όταν κοιμήθηκε, υποδέχονται την νεαρή μάνα μια οσία και ένας μάρτυρας, ο Παρπαθανάσης. Και λέμε μάρτυρα τον Παρπαθανάση, γιατί η ζωή του σε αυτή τη γη υπήρξε μαρτύριο. Και η γυναίκα η αυτή, η νεαρή μητέρα, είναι τρισευτυχισμένη εκεί. Αλλά της λέει η καλογριά, δεν μπορείς να μείνεις. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου. Βλέπεις αυτό το καντήλι και της δείχνει σε ένα τεράστιο ουράνιο θόλο εκατομμύρια καντήλια και μέσα σε αυτά ένα. Αυτό είναι το δικό σου. Της βλέπεις, έχει λάδι ακόμα. Δεν έχει σωθεί. Πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω. Και εκείνη να μην θέλει να ξαναγυρίσει και να παρακαλάει να μείνει εκεί. Λέει η μοναχή, δεν είναι στο χέρι μας αυτό, θα πάμε να συναντήσεις τον Χριστό και εκείνος θα αποφασίζει. Όλα αυτά τα λέει ο πνευματικός της κοπέλας, εκτεταμένα, τα παραλείπω, δεν λέω τίποτα, απλώς λέει ο Χριστός, όχι, πήγανε σε ένα παλάτι, ένας θρόνος φωτεινός, κάποιος πάνω στο θρόνο και της λέει, όχι, θα γυρίσεις. Και ξαφνικά βρέθηκαν έξω από το παλάτι, η μοναχή και η κυρία Κάπε, εκείνη η γυναίκα. Και καθώς πορεύοντα μέσα σε αυτή την πάλευκη φωτοχυσία, άκουγε τις μυριάδες των αγγέλων και αρχαγγέλων να ψάλλουν συνεχώς και αδιαλείπτως την Κυριακή προσευχή. Το Πάτερ ημών, το έψηλαν οι άγγελοι. Πάλι και πάλι και πάλι και πάλι, ώσπου να την επάνε εκεί που την βρήκε η μοναχή με τον Παρπαθανάση, το είχε μάθει από όξο. Αποχαιρετά τη μοναχή και τη λέει η μοναχή, τώρα που θα γυρίσεις, να μάθεις και το πιστεύω. Γιατί μέσα σε αυτό βρίσκεται όλη η αλήθεια της πίστεώς μας. Και στο σημείο αυτό ανοίγει τα μάτια της, ενώ με τα χείλη της έλεγε δυνατά, «Πιστεύω εις έναν Θεό, πιστεύω εις έναν Θεό». Και βλέπει να βρίσκεται μέσα στην νεκρόκασα, σκεπασμένη με λουλούδια, με σταυρωμένα τα χέρια της, πάνω στα οποία βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Φανταστείτε τι έγινε. Σύζυγος, παιδιά, γείτονες, πεταχτήκανε γουρλιάζοντας ποιος θα πρωτοβγεί έξω. Εκείνη σηκώθηκε, πέταξε τα λουλούδια από πάνω της και αφού έψαλε το Χριστό σαν έστι, άρχισε να φωνάζει. «Ελάτε να σας διηγηθώ, ελάτε να σας πω, ζει ακόμα». Είχα φιλοξενήσει έναν κύριο από την Αθήνα, ο οποίος είχε μια κόρη που σπούδαζε στην Πάτρα. Έχω, λέει, ο πατέρας μου έχει κοιμηθεί και περιποιούμε τη μητέρα μου, μια γιαγιάκα. Μια νύχτα, η κόρη του στην Πάτρα, βλέπει ένα όνειρο. Βλέπει τον παππού, που της λέει, τώρα που θα ξυπνήσεις, πάρε τηλέφωνο τον μπαμπά και πες του να μη στεναχωριέται. Γιατί τη μάνα την επήρα εγώ και είναι μαζί μου και είμαστε ευτυχισμένοι εκεί που είμαστε. Να μην στεναχωρεθεί, πες του. Γιατί η μαμά βρίσκεται, η γιαγιά βρίσκεται σε ωραίο μέρος. Εκεί που κοιμόμουν, λέει ο άνθρωπος, ακούω το τηλέφωνο. Ανοίγω τα μάτια, νύχτα, σκοτάδι. Κοιτάζω η κόρη μου από την Πάτρα. Τρόμαξα. Κάτι έπαθε. Σηκώνω το τηλέφωνο, τι είναι κορίτσι μου. Μπαμπά, η γιαγιά είναι καλά. Καλά είναι κορίτσι μου. Σίγουρα είναι καλά. Ναι, κορίτσι μου, κοιμάται. Κοιμάται, πήγαινε να δεις. Πηγαίνω, λέει, βλέπω τη μάνα μου, κοιμότανε. Πάω στο τηλέφωνο, κοιμάται, κορίτσι μου. Είσαι σίγουρος ότι κοιμάται? Η γιαγιά είχε πεθάνει. Εάν το έβλεπε αυτό στο όνειρο, θα έλεγα κάτι, πήρε είδηση. Παρηγορεί τον εαυτό του γιατί έχασε τη μάνα του. Μα το είδε η κόρη, στην Πάτρα. Να, πως ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν φύγει ζούνε.
Ένας ταξιτζής από το, στην Αθήνα από το, παίρνει από το Ελευθέρως Βενιζέλος μια κοπέλα που ήρθε από το εξωτερικό. Καλλιεργημένη, μορφωμένη κοπέλα, την πηγαίνει σπίτι της στην Καλλιθέα. Συζητάγανε στον δρόμο, μου λέει πραγματικά αξιόλογη κοπέλα. Κοιτάνε το ταξίμετρο, φτάνει σπίτι της, εδώ είναι το σπίτι μου, κοιτάνε το ταξίμετρο, βλέπει τα λεφτά, ανοίγει το πορτοφόλι να του δώσει τα λεφτά. Δεν φτάνανε, συγγνώμη, λέει, έρχομαι. Κατεβαίνει κάτω, τη βλέπει, μπαίνει σπίτι και περίμενε. Περίμενε. Λέει, τι έγινε, γιατί με ξέχασε. Κατεβαίνει κάτω, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει μια γυναίκα με μαύρα, λέει, συγγνώμη, τα λεφτά για να φύγω. Ποια λεφτά, λέει εκείνη. Τα λεφτά του ταξιού. Κοιτάζει η γυναίκα, βλέπει το ταξί. Τι του ταξιού. Για την κόρη σας που έφερα από το αεροδρόμιο. Το κοιτάζει η γυναίκα, λέει, ποιαν έφερες από το αεροδρόμιο. Την κόρη σας που μπήκε τώρα μέσα. Βγάζει μια φωνή η γυναίκα, βάζει τα κλάματα, κάνει μεταβολή και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Ο άνθρωπος τρόμαξε, λέει, στα καλά της. Τι έπαθε. Μήπως είπα κάτι που δεν έπρεπε. Φοβήθηκε, μην έπαθε κάτι η γυναίκα και μπαίνει και αυτός μέσα και πέφτει πάνω σε έναν που ήταν εξαγριωμένος. Τι της είπες, Χριστιανέ μου, τι της έκανες, τι της είπες, δεν μας αφήνεις τον πόνο μας μέρα που είναι σήμερα. Συγγνώμη, λέει, κύριε, δεν σας ξέρω και δεν με ξέρετε. Θέλω τα λεφτά για να φύγω. Ποια λεφτά, λέει εκείνος. Τα λεφτά για την κόρη σας που έφερα από το αεροδρόμιο. Το κοιτάζει ο άνθρωπος, ποιον έφερες από το αεροδρόμιο. Την κόρη σας, λέει. Δεν λέει τίποτα ο άνθρωπος, γυρνάει το κεφάλι του, γυρνάει και ο ταξιτζής το κεφάλι του και βλέπεις ένα τραπέζι, ένα δίσκο μεγάλο με κόλυβα και απάνω η φωτογραφία της κοπέλας. Ήτανε 2 χρόνια, κόλυβα για τα 2 χρόνια από τότε που κοιμήθηκε. Γιατί να το δεχτούμε. Προσέξτε, κουνήστε λίγο το κεφάλι, το μυαλό να δουλεύει. Μην δέχεστε αδιαμαρτύρητα ό,τι ακούτε. Να δουλεύει το μυαλό, να έχουμε κριτικό μυαλό. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που όταν τους έλεγαν κάτι το δεχόντουσαν. Μεγάλο δώρο από το Θεό η πίστη. Έχω ένα φίλο μου που μου λέει ποτέ δεν αμφέβαλα για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους. Είναι δώρο η πίστη. Όλοι εμείς οι άλλοι να βάλουμε το μυαλό να δουλεύει. Γιατί να το δεχτώ. Όλα τα φοβερά και τα τρομερά στην Ελλάδα στους αξιζίδες γίνονται. Ένας που βάλαγε, λέει, μια μαυροφόρα και όταν σταμάτησε, κατέβηκε πίσω, σηκώνει το, ανοίγει το πορτμπαγκάζ και βλέπει μια βαλίτσα η οποία ήταν γεμάτη αίμα και χώμα και του λέει μαυροφόρα, αν δεν μετανοήσει η Ελλάδα έτσι θα γίνει, και εξαφανίστηκε και ήταν η Παναγία. Και ένας άλλος που βάλαγε έναν γέρο με μακριά γένεια και μακριά μαλλιά, ο οποίος του είπε προφητείες για το μέλλον και γυρνάει ο ταξιτζής και εξαφανίστηκε και ήταν, λέει, ο προφήτης Ηλίας και δεν συμμαζεύεται. Γιατί να το δεχτώ. Και ο ταξιτζής κανένας χαζός ήτανε. Μπορεί το λογικό να τα δεχτεί αυτά. Εάν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και βάζει τις φωνές ο άνθρωπος. Και λέει, τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι κουβάλισε από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ μια πεθαμένη. Γιατί τι νομίζετε, δηλαδή, ότι με κλειστό το στόμα ήρθα με σπίτι σας. Τι θα πει κόλυβα και πεθαμένη. Εάν αυτή που έφερα, λέει στη γυναίκα, η οποία έτρεβε, δεν ήταν η κόρη σου, πώς θα ήξερα εγώ ότι τώρα εσύ τακτοποιείς κληρονομικά σου στην Πάτμο για τα τάδε και τα τάδε οικόπεδα. Εάν αυτή που έφερα δεν ήταν η κόρη σας, λέει στον άντρα, πώς θα ήξερα εγώ ότι εσύ τώρα με τον ξάδερφό σου ετοιμάζεις επιχείρηση με ενοικιαζόμενα στη Λευκάδα. Από πού θα το ξέρα αν δεν μου τα είχε πει η κόρη σας. Με συγχωρείτε, λέει, μου επιτρέπετε. Και προχωράει προς τα μέσα φωνάζοντας. Σοφία, κορίτσι μου, πού είσαι. Ανοίγει μια πόρτα. Σοφία, πού είσαι. Πάει παραπέρα. Σοφία, πού είσαι. Περνάει όλα τα δωμάτια και όταν γυρνάει, βλέπει στο σαλόνι τη μάνα να έχει λιποθυμίσει στο καναπέ και ο πατέρας να τρέμει ολόκληρος. Μετά στην εκκλησία, στο μνημόσυνο, όλοι απορούσαν ποιος ήταν αυτός που έκλαιγε μαζί με τους γονείς. Από τα παραδείγματα που είπαμε, είδαμε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά πώς είναι η ψυχή μετά το θάνατο. Μετά την
μετά την συνεντάφο ζωή. Προσέξτε, έχουμε μνήμη. Η μνήμη μας διατηρείται. Έχουμε αυτοσυνειδησία. Έχουμε συνείδηση της ύπαρξής μας. Έχουμε τα χαρακτηριστικά που έχουμε εδώ, σε αυτή τη ζωή. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και παρόλο που διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τη διαβάζουμε σαν κοιμισμένη. Δεν προσέχουμε τι διαβάζουμε. Όπως δεν προσέχουμε τι ακούμε, όπως δεν προσέχουμε τι βλέπουμε. Το μυαλό έχει μάθει να γυρνάει σαν σβούρα. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στη Μυτιλήνη. Είχα ξανάρθει το 70. Και μου λέει μια γυναίκα για τον Άγιο Ραφαήλ. Είχε όμορφα, γκρίζα μάτια. Και ένας άλλος άντρας αργότερα, ξανά είπε το ίδιο πράγμα. Είχε όμορφα, γκρίζα μάτια. Διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας. Μετά 600 χρόνια από τη δολοφονία του, ο Άγιος εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά που είχε τότε. Είπε ότι το λέει η Αγία Γραφή, αλλά όπως τα διαβάζουμε, το μυαλό είναι αλλού για αλλού. Πού το λέει? Όταν λέει ο Κύριος είναι παραβολή του φτωχού Λαζάρου και του πλούσιου, ο πλούσιος πέρναγε καλά, ο φτωχός Λάζαρος έτρωγε ό,τι έπεφτε, ό,τι περίσσευε από το τραπέζι του πλούσιου, έρχεται η ώρα που φεύγουν και οι δύο. Βλέπει ο Λάζαρος, ο φτωχός, στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο, μέσα σε χιλιάδες εκατομμύρια άλλους, ο πλούσιος στην κόλαση να καίγεται. Βλέπει ο πλούσιος τον Λάζαρο, παρακαλάει τον Αβραάμ, στείλει τον να μου στάξει λίγες σταγόνες δροσιά στα χείλη μου, γιατί καίγομαι, στη γλώσσα μου καίγομαι. Και του λέει ο Αβραάμ, δεν γίνεται, γιατί εσύ απέλαψες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Ό,τι ήταν να σου δώσει ο Θεός, στο έδωσε όσο ζούσες, τώρα δεν σου χρωστάει τίποτα. Και εκτός τούτου χάσμα μέγα εστήριξε. Λέει, υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσά σας. Και λέει ο πλούσιος, τότε άφησέ με να ξαναγυρίσω πάλι πίσω, γιατί έχω αδέρφια. Να τους πω τι συμβαίνει εδώ, μην έρθουν και εκείνοι εδώ. Και του λέει ο Αβραάμ, έχουν τους προφήτες και τις γραφές. Ας μάθουν από αυτούς. Και τελειώνει η παραβολή. Και εμείς προχωράμε παρακάτω. Δεν σκεφτόμαστε τι είπε ο Χριστός. Τι είπε? Ότι ο πλούσιος στην κόλαση έβλεπε τον Λάζαρο και τον εγνώρισε. Μέσα σε εκατομμύρια και κοιμημένους, γνώρισε το φτωχό που ήταν έξω από την πόρτα του. Ο Λάζαρος διατηρούσε τα χαρακτηριστικά του. Τι βλέπουμε? Αν προσέξουμε τι διαβάζουμε, ότι ο πλούσιος διατηρεί τη μνήμη του. Θυμάται τα αδέρφια που άφησε πίσω. Άφησε με να γυρίσω πίσω, να πω τι γίνεται. Διατηρούν λοιπόν τη μνήμη τους και διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους. Είχε έρθει ένας κύριος, μου είχαν δώσει το όνομα μιας γυναίκας σε ένα μνημονεύω που είχε καρκίνο. Κάναμε προσευχές, η γυναίκα μετά από πολλές ταλαιπωρίες κοιμήθηκε. Αυτή είχε τρεις γιους. Ο ένας ο πιο μικρός, όταν κοιμήθηκε η γυναίκα, ήταν 9 χρονών. Μια μέρα μου λέει ο πατέρας του, έρχεται ο μικρός και μου λέει, μπαμπά, απόψε ήρθε η μαμά και με πήρε και έλαβε ολόκληρη και πήγαμε εκεί που μένει. Πού? Σε ένα μέρος με δέντρα και λουλούδια και σπίτια. Ένα ήταν δικό της με κήπο που τον πότιζε και είχε και πουλάκια που κελαϊδάγανε. Φυσικά ο πατέρας δεν πίστεψε τίποτα. Τη μάνα το έχασε, τη μάνα το θα ονειρευότανε. Λέμε, πεινασμένος και αρβέλια ονειρεύεται. Τη μάνα το έχασε, παρηγορούσε η ψυχούλα του τον ίδιο. Και του λέει, είδες τι καλά που είναι η μαμά. Γι' αυτό να μην στεναχωριέσαι. Είναι στον παράδεισο, είναι στον ουρανό. Και εσύ να μην στεναχωριέσαι. Την άλλη μέρα το ίδιο. Μπαμπά ξανάρθει η μαμά. Την άλλη μέρα το ίδιο. Και μου λέει ο άνθρωπος, άρχισε να ρωτάω από περιέργεια. Έχει βουνά? Όχι, είναι όλα ίσια. Έχει ήλιο? Όχι, αλλά όλα είναι πολύ φωτεινά. Άλλη μέρα. Μπαμπά, η μαμά με πήγε εκεί που ήταν η γιαγιά και ο παππούς. Και έλαμπαν πιο πολύ. Και το σπίτι τους ήταν πιο μεγάλο. Άρχισε να ρωτάω, λέει, ήταν μακριά?
Όχι. Τι ρούχα φοράνε? Άσπρα. Τι παπούτσια φοράγε η μαμά? Δεν μπορούσε να δω, δεν φαίνονται, γιατί τα ρούχα είναι μακριά. Τι χτένισμα είχε η μαμά? Δεν φαίνεται. Το πρόσωπο λάμπει πολύ. Αυτό για 10 μέρες. Είναι και άλλοι? Ναι. Τι λένε? Δεν ακούω τη φωνή τους. Κάποια στιγμή του λέει: «Μπαμπά, η μαμά δεν έχει σημάδια στην κοιλιά». Από τις εγχειρήσεις που τις είχαν κάνει για τον καρκίνο. «Δεν έχει σημάδια στην κοιλιά». Και τον ρωτάω: «Είδες την κοιλιά της?» «Όχι, μου το είπε εκείνη». Αυτό να το προσέξουν όσοι είναι αγιογράφοι, όσοι κάνουν εικόνες. Όταν αγιογραφούμε έναν Άγιο, δεν θα τον κάνουμε με αναπηρίες που είχε σε τούτη τη ζωή. Κάποια χαρακτηριστικά σημάδια, κάποιο σκύψιμο, ναι. Αλλά δεν θα κάνουμε τον Άγιο με γυαλιά ή με ακουστικά, γιατί κατατάμε γελίοι. Αν χρειάζεται γυαλιά και εκεί που πάει, καλύτερα να μας λείπει τέτοιος παράδεισος. Να προσέχουν οι αγιογράφοι τι αγιογραφούν. Δεν είχε τα σημάδια από τις εγχειρήσεις. Ώσπου μια μέρα, μπαμπά, η γιαγιά Σταυρούλα είναι πιο ψηλή από τη μαμά, από τον παππού. Δεν είχε γνωρίσει ούτε τη γιαγιά ούτε τον παππού. Το κοιτάζω, λέει, αλλά πάλι σκέφτηκα ότι κάτι μπορεί να έχει ακούσει, κάτι μπορεί να έχει δει κάποια φωτογραφία που να φαινόταν η γιαγιά πιο ψηλή από τον παππού. Μπαμπά, είδα και ένα παιδάκι. Πώς ήταν? Πιο κοντά από μένα, μελαχρινό, με μαύρα ίσια μαλάκια. Κόντεψε, λέει, να λιποθυμίσω. Του περιέγραφε τον αδερφό του, του μπαμπά τον αδερφό, 6χρονο παιδάκι, σκοτώθηκε στην κατοχή. Το σκοτώσανε στην κατοχή. Του περιέγραφε το παιδάκι και μου είπε τον λένε Λουκά. Τότε κατάλαβε ο πατέρας ότι πράγματι το παιδί κάτι βλέπει. Το πήγα, λέει, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αίγινα, ακουμπάει το κεφάλι του το παιδί στον τάφο του Αγίου να ακούσει, όπως κάνουν πολλοί. Το παίρνει ο ύπνος, ίσως από την ταλαιπωρία, ίσως κατά παραχώρηση Θεού. Και βλέπει τον Άγιο Νεκτάριο. Τον παίρνει ο Άγιος Νεκτάριος και τον πηγαίνει στον παράδεισο που είναι η μητέρα. Και η μάνα ξαφνιάστηκε, λέει μετά το παιδί. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Ποτέ δεν θα σκεφτόταν ένα παιδάκι 9 χρονών να πει αυτή τη λεπτομέρεια. Ξαφνιάστηκε. Γιατί? Γιατί τις άλλες φορές το έπαιρνε εκείνη το παιδί. Τώρα της το πήγε ο Άγιος Νεκτάριος. Ξαφνιάστηκε. Της το πήγε ο Άγιος Νεκτάριος, το παίρνει στην αγκαλιά, το παρηγορεί, του είπε να πει και στους άλλους να μην στεναχωριέται. Προσέξτε το κι αυτό. Ποτέ δεν το είχε αγγίξει το παιδί. Το έπαιρνε, ποτέ δεν το είχε αγκαλιάσει. Τώρα το αγκάλιασε, γιατί ήταν η τελευταία φορά που βλεπόντουσαν. Και ξαναγύρισε πίσω το παιδί στον τάφο για να πει όλα αυτά. Προσέξτε και κάτι άλλο, να μην μας σκανδαλίζουν αυτές οι περιγραφές. Ότι ο παράδεισος έχει κήπους, έχει πουλιά που κελαϊδάνε, έχει δέντρα, έχει λουλούδια, η κόλαση έχει φωτιές και καζάνια που βράζουν. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν θα είναι έτσι. Και ο παράδεισος δεν θα είναι έτσι. Αλλά πώς να μας τα πούνε? Αυτές τις εικόνες γνωρίζουμε, αυτές χρησιμοποιούν και οι Άγιοι ή και οι κοιμημένοι που πήγαν και γυρίσανε για να μας περιγράψουν μια κατάσταση που δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε διαφορετικά. Ξέρουμε τη χαρά του να βλέπει κανείς και να ακούει και λεβίσματα και να βλέπει λουλούδια και μας λένε έχει λουλούδια και πουλιά. Ξέρουμε ότι πονάμε όταν κεγόμαστε, άρα λέει στην κόλαση θα έχει καζάνια και οι διάολοι θα μας ανακατεύουν. Μακάρι να ήταν έτσι, πολύ χειρότερα θα είναι. Πολύ χειρότερα θα είναι, γιατί δεν θα καίγεται το σώμα, θα καίγεται και η ψυχή από αυτή τη φωτιά. Δεν θα καίγονται οι άνθρωποι, καίγονται και οι δαίμονες που δεν έχουν σώμα από αυτή τη φωτιά. Άρα δεν είναι η φωτιά αυτή που ξέρουμε, για να μπορεί να καίει και πνεύματα. Γι' αυτό, αλλά πώς αλλιώς να μας τα πούνε? Αυτές τις εικόνες αναγνωρίζουμε, αυτές τις εικόνες χρησιμοποιούν. Γι' αυτό να μην μας σκανδαλίζουν αυτές οι περιγραφές και να μην τις θεωρούμε παιδιάστικες. Απλώς έτσι τα καταλαβαίνουμε. Ωραία, και λοιπόν τι κάνουν εκεί που είναι? Μάθαμε ότι βλέπονται, μάθαμε ότι γνωρίζονται, μάθαμε ότι έχουμε τα χαρακτηριστικά μας και τι κάνουν? Περιμένουν. Γιατί? Τι? Προγεύονται. Προσέξτε. Γιατί? Μέχρι τώρα που μιλάμε, κανένας Άγιος δεν είναι στον Παράδεισο.
δεν είναι ακόμα κανένας αμαρτωλός στην κόλαση. Γιατί? Όλοι οι Άγιοι προγεύονται τη χαρά του Παραδείσου. Αλλά όχι ολοκληρωτικά. Αυτοί που θα κολαστούν πονάνε και υποφέρουν από τους πόνους της κολάσεως, αλλά μια πρόγευση ακόμα. Όχι ολοκληρωτικά. Γιατί? Περιμένουν τα σώματά τους. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα πάει στον Παράδεισο η ψυχή. Θα πάει και το σώμα. Δεν θα πάει στην κόλαση η ψυχή. Θα πάει και το σώμα. Ο Θεός δεν δημιούργησε ψυχές. Δημιούργησε άνθρωπο από σώμα και ψυχή. Τι έκανε η ψυχή μόνη της για να πάει αυτή στον Παράδεισο? Τι έκανε? Περιμένουμε, λέει ο Απόστολος, την απολύτρωση του σώματος ημών. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε η ψυχή χωρίς το σώμα για να σωθεί μόνη της. Λέει ο Χριστός, όταν περιγράφει τη Δευτέρα Παρουσία Του και το τελικό χρητήριο, «Δεύτη ευλογημένη του Πατρός μου, πηγαίνετε στην βασιλεία που σας ετοίμασε πρώτων αιώνων, γιατί ήμουν απεινασμένος και με ταΐσατε, στη φυλακή και με επισκεφτήκατε, γυμνός και με ντύσατε». Ναι. Αλλά πώς θα πάει η ψυχή στη φυλακή αν δεν περπατήσουν τα πόδια? Πώς θα ντύσεις τον γυμνό αν δεν απλωθούν τα χέρια? Τι μπορεί να κάνει η ψυχή χωρίς το σώμα? Ποιο μυστήριο της Εκκλησίας μας γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος? Πώς θα κάνει ο παπάς η λειτουργία αν δεν κινηθούν τα χείλη? Πώς θα πει στον άλλον ότι τον αγαπάς αν δεν κινηθεί η γλώσσα? Και τα δυο αγωνίζονται και τα δυο θα σωθούν. Γι' αυτό και νηστεύει το σώμα, γι' αυτό και κάνει μετάνοια στο σώμα, γι' αυτό κάνουμε και το σταυρό μας, γι' αυτό φυλάμε τις εικόνες, γι' αυτό τρέχει και το σώμα για τον κοινό αγώνα. Και δεν αμαρταίνει η ψυχή, αμαρταίνει και το σώμα. Και το σώμα παρασέρνει την ψυχή στην αμαρτία. Λοιπόν, θα κολλαστούν και τα δύο, θα σωθούν και τα δύο. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αυτό το τελικό κριτήριο. Να πει ο Χριστός, εσείς από εδώ, εσείς από εκεί. Όλοι αυτοί περιμένουν. Όλοι αυτοί είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Είναι ξεκάθαρη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας σε αυτό. Ο Κύριος λέει, ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Δι το θνητό, το φθαρτόν τούτο ενδύσεται αυθαρσία. Ετούτο εδώ που φθήρεται να γίνει άφθαρτο. Το θνητό τούτο ενδύσεται αθανασία. Στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ετούτο που πεθαίνει να γίνει αθάνατο, να μην ξαναπεθάνει. Όπως σας είπα πιο μπροστά, είμαστε αφηρημένοι. Λέμε και ξαναλέμε κάποια πράγματα και δεν τα συνειδητοποιούμε. Είναι από τα βασικά άρθρα της πίστεώς μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Τα σώματα νεκρώνονται. Γι' αυτό, επειδή θα γίνουν όλα αυτά και επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, να προσέχουμε πώς πενθούμε όταν χάνουμε κάποιον. Φυσικά θα κλάψουμε, αλλά προσέξτε το. Να μην γίνει αμαρτία αυτό. Φυσικά θα πονέσουμε. Εδώ ένα γατάκι, ένα σκυλάκι σου πατάει το αυτοκίνητο και στεναχωριέσαι και κλαις. Δεν θα κλάψεις για τον συνάνθρωπό σου, για τον αδερφό σου που έχασες, για τον δικό σου που έχασες. Ναι, θα κλάψεις. Θα πενθήσεις μέχρι σε ενός σημείου. Από ένα σημείο και μετά το πένθος αρχίζει να γίνεται αμαρτία. Και είναι κάτι με το οποίο πολύ χαίρεται ο διάβολος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των και κοιμημένων, δεν θέλω να αγνοείτε για αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Το διαβάσουμε πιο συχνά, θα το ακούσετε και στα μνημόσυνα που κάνουμε. Ή να μην λυπήσετε καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Για να μην λυπόσαστε σαν τους άλλους που δεν έχουν ελπίδα Αναστάσεως. Δεν λέει να μην λυπάστε. Λέει για να μην λυπόσαστε σαν τους άθεους, σαν τους άπιστους. Φυσικά θα λυπηθείτε μέχρι σε ενό σημείο. Όταν όμως περνάει ο καιρός, περνάει ο χρόνος και ακόμα τα μαύρα τα φοράμε και ακόμα αχ και βαχ, τότε δεν είναι δείγμα αγάπης για αυτόν που κοιμήθηκε, είναι δείγμα εγωισμού και υπερηφάνειας για σένα που έμεινες. Γιατί δεν κλαις αυτόν, κλαις τη μοναξιά σου, κλαις τον εαυτό σου, που έχασες εκείνον που σε στήριζε, που έχασες εκείνον που σου έδινε χαρά, που έχασες εκείνον που σε ανάπαυε. Κλαις τον εαυτό σου, γιατί δεν έχεις κάποιον να σε παρηγορεί. Δεν είναι πένθος για τον άλλον. Είναι ένδειξη εγωισμού και φιλαρέσκειας
και ατομισμού και ολιγοπιστίας. Και ξέρετε πόσο λυπώνται οι κεκοιμημένοι όταν κλαίνε έτσι και όταν πενθούμε για χρόνια. Κάνει τον άλλον και λέει: μα καλά, δεν είναι χριστιανός, δεν είναι χριστιανή, δεν πιστεύει ότι θα ξαναβρεθούμε, δεν πιστεύει σε ανάσταση νεκρών. Είχα δει μια φωτογραφία από μια κηδεία. Ένας λαϊκός ιεροκήρυκας είχε πεθάνει, Δημήτρης Παναγόπουλος. Να ακούσετε όλες τις ομιλίες αυτού του ανθρώπου. Όλες. Παντρεμένος με παιδιά. Όλες. Να τα ακούτε και να τα ξανακούτε. Να παίρνετε τα CD και εκεί που πηγαίνετε με το αυτοκίνητο να τα βάσετε να τα ακούτε. Βλέπω στην κηδεία μια δίπλα φόραγε λευκά. Καλά λέω, Παλαβή, είναι αυτή, σε κηδεία είναι. Όλοι φοράνε μαύρα. Ποια είναι αυτή? Τι λέτε, γέροντα, γυναίκα του είναι. Και γιατί φοράει άσπρα? Πριν κοιμηθεί της έτρεξε τα δόντια. Αλίμονό σου, αν πενθήσεις όταν φύγω. Θα πάω να συναντήσω τον Χριστό και αντί να χορεύεις από τη χαρά σου, θα κλαις που θα έχω τέτοια χαρά. Θα πάω να συναντήσω εκείνον τον οποίο περίμενα όλη μου τη ζωή και για τον οποίο ζω. Και αντί να χαίρεσαι που θα έχω τέτοια συνάντηση, θα φορέσεις μαύρα. Αλίμονό σου. Πού να τολμήσει η γυναίκα να φορέσει μαύρα? Έτσι κοιμούνται οι χριστιανοί. Αυτό το νόημα έχει και ο Σταυρός στους τάφους. Δεν είναι σύμβολο πένθους, είναι σύμβολο νίκης. Εν τούτο νίκα. Έτσι κοιμούνται οι χριστιανοί και έτσι πενθούν οι χριστιανοί. Λοιπόν, είπαμε ότι οι ψυχές είναι τώρα σε μια ενδιάμεση κατάσταση αναμονής και προγεύονται περιμένοντας τα σώματά τους. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Η Δευτέρα Παρουσία δεν έχει γίνει, η Ανάσταση των νεκρών και η τελική κρίση δεν έχουν γίνει ακόμα. Μέχρι τότε, οι κεκοιμημένοι που βρήκανε θάρρος, παρησία το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στον Θεό, οι Άγιοι μπορούν να βοηθήσουν εμάς. Όλα είναι ρευστά ακόμα, όλα παίζονται. Οι Άγιοι που έχουν θάρρος στον Θεό βοηθάνε εμάς. Και εμείς, εκείνους, μπορούμε να βοηθήσουμε που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, όπως εδώ και εκεί. Πώς? Θα σας πω μόνο 4 τρόπους για να τελειώσουμε. Με 40 λειτουργά. Μόλις κοιμηθεί κάποιος, το όνομα στον παπά. Με τη μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πρόσφερε ο Χριστός το αίμα του. Είναι οι άνθρωποι ζωή έχωση και περισσότερο έχωση. Ποιο είναι το περισσότερο? Είναι η Χριστός ζωή. Μου έκανε εντύπωση πόσο όμορφη είναι η ευχή όταν βγάζει ο παπάς από το πρόσφορο μερίδες που θα μπουν μαζί με τα υπόλοιπα κομμάτια, τμήματα για να γίνουν το σώμα του Χριστού και λέει «Απόπλυνον Κύριε, τα σαμαρτίας των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου». Δίνουμε όνομα για 40 λειτουργό, όχι μόνο υπέρ αναπαύσεως, αλλά και υπέρ υγείας και σωτηρίας. Και αν κάποιος είναι άρρωστος, είναι σε νοσοκομείο, κινδυνεύει, κάνουμε 40 λειτουργό και υπέρ υγείας. Και λέει, απόπλυνον Κύριε τα σαμαρτία των ερθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, ζώντοντε και τεθνεώτων το αίματί σου το τιμίο. Πρεσβείσεις Παναχράντου σου μητρός και πάντων των Αγίων. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, 40 λειτουργό. Δεύτερος, προσευχές. Προσευχές, κόπος κοινάκι. Μπορούμε να το κάνουμε. Κοιμήθηκε κάποιος. Ένα βραχιολάκι, αυτά τα 33 ράκια. Το βράδυ πριν κοιμηθείς. Κύριε σου Χριστέ, μνήστητη τη πηχή του δούλου σου τάδε. Λες μια φορά το όνομα και μετά σε κάθε κόμπο. Μνήστητη, 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 μνήστητη. Θυμήσου. Δευτερόλεπτα είναι, ούτε ένα λεφτό δεν τρώει. Κάντε το και στην πράξη θα δείτε το γιατί. Δεν μαθαίνονται αλλιώς αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει λογική. Όλη η πίστη μας είναι κόντρα στη λογική. Τα δεχόμαστε γιατί τα ζούμε και ξέρουμε την αλήθεια. Κάθε βράδυ, αν έχετε πολλούς και κοιμημένους, Κύριε σου Χριστέ, μνήστητη τις ψυχές των δούλων σου. Τάδε, 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 5, 10, 20 ονόματα. Και αφού τα διαβάσετε και τα πείτε μια φορά, μετά σε κάθε κόμπο, μνήστητη, 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 μνήστητη. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Τζάμπα είναι. Κάντε το και θα δείτε στην πράξη. Πάνω από τον Βόλο είναι ένα βουνό, το Πήλιο. Είναι ένα μοναστήρι. Διάσημο για την Ηγουμένη της που ήταν μια μεγάλη Αγία. Μεγάλη Αγία. Σε αυτό το μοναστήρι πάνε πολλοί προσκυνητές λόγω της Ηγουμένης που κοιμήθηκε.
λένε για τον πατέρα Παΐσιο. Εγώ σας λέω ότι όσο άξιζε το μικρό δαχτυλάκι αυτήνής της γυναίκας, δεν άξιζε ο πατήρ Παΐσιος ολόκληρος. Και ό,τι λένε για τον πατέρα Παΐσιο είναι λίγα. Και περισσότερα να πούνε πάλι λίγα είναι. Λοιπόν, δεν έφτανε τίποτα μπροστά σε αυτή τη γυναίκα. Απλώς αλλιώς κινούνται άλλοι, αλλιώς κινούνται άλλοι, άλλοι γίνονται γνωστοί, άλλοι παραμένουν άγνωστοι. Σε αυτό το μοναστήρι, μια καλογριούλα κοιμήθηκε ο πατέρας και άρχισε να κάνει κομποσκινάκι. Κύριε σου Χριστέ, μνήσιτη τη ψυχή του δούλου σου, τάδε. Μνήσιτη. Το κελάκι της ήταν από την έξω πλευρά του μοναστηριού. Έβλεπα από το παράθυρο στον κήπο, είχε νυχτώσει ένα βράδυ. Και τι είχε σκεφτεί, αφού λέει εν το άδει ουκέ στη μετάνοια, όπου ήταν να πάει ο πατέρας μου, πήγε. Αν ήταν να πάει στον παράδεισο, πήγε στον παράδεισο. Αν ήταν να πάει στην κόλαση, πήγε στην κόλαση. Τι κάθομαι εγώ τώρα εδώ και προσεύχομαι για την ψυχή του πατέρα μου. Καλά τα λέει η Αγία Γραφή. Δεν το λέει ακριβώς έτσι η Αγία Γραφή, αλλά να έχετε και υπόψη σας ότι η Αγία Γραφή δεν διδάσκει αλάθητα. Δεν είναι αλάθητη. Η Αγία Γραφή διδάσκει αλάθητα όταν την εξηγούν, όταν την ερμηνεύουν άνθρωποι που έχουν το ίδιο μυαλό και την ίδια καρδιά και την ίδια ψυχή με αυτούς που τη γράψανε. Διαφορετικά, αν ερμηνεύει ο καθένας στην Αγία Γραφή όπως θέλει, ο καθένας μας θα γίνεται και μια καινούργια εκκλησία και μια καινούργια αίρεση. Όλοι οι αιρετικοί την Αγία Γραφή είχαν και έχουν σημαία. Η Αγία Γραφή διδάσκει σωστά όταν εξηγείται σωστά, μέσα στην Εκκλησία, από τους Αγίους της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο διάλογος την χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή εναντίον των χριστιανών. Είναι το αγαπημένο του όπλο. Δεν θα βασιζόμαστε ούτε στον εαυτό μας ούτε στην Αγία Γραφή. Παπά, τι εννοεί εδώ. Έναν θεολόγο, τι θα πει εδώ. Σταμάτησε να προσεύχεται. Ένα βράδυ είχε νυχτώσει. Βλέπει κάποιον καθυστερημένο, ερχόταν για το μοναστήρι. Είδε ο άνθρωπος φως στο παράθυρό της και είχε κράταγε φακό. Και έρχεται στο παράθυρό της. Περιμένει η καλογριούλα. Κατάλαβε ότι ο άνθρωπος ήθελε να ρωτήσει από πού θα μπει. Και περίμενε. Φτάνει μπροστά της, λίγο κάτω από το παράθυρο, και τότε είδε ότι δεν κράταγε φακό. Ήταν ένα φαναράκι που είχε ένα σειρματάκι και κουνιόταν πέρα δόθε. Και της λέει, το σηκώνει. Βλέπει το πρόσωπό του και της λέει, μόνο αυτό είχα και μου το σβήσες. Και έσβησε. Ήταν ο πατέρας της. Μόνο αυτό είχα και μου το σβήσες. Μου λένε στο μοναστήρι, κάναμε τρεις μέρες αντισυνεφέρουμε. Σήκωσε το μοναστήρι στο πόδι από τις φωνές. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να λέτε, ωραία μας τα λέει. Εγώ που την ακούω μπορώ να πω και πού ξέρω ότι είναι έτσι. Αυτή που το ζήσε μπορεί να πει δεν είναι. Έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας. Και όσα διδάσκει η Εκκλησία. Διαφορετικά, όταν στουμπώνουμε το μυαλό με γνώσεις, γινόμαστε διάολοι ή κινητές βιβλιοθήκες. Αλλά δεν ωφελούμαστε σε τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα ξέρει και ο διάολος, αλλά δεν τα ζει. Γι' αυτό κάντε ό,τι λέει η Εκκλησία. Ας μην καταλαβαίνετε το γιατί. Φτάνουμε στο τρίτο. Είπαμε, με 40 λίτρουγο, με προσευχές. Κύριε σου Χριστέ, μνήθη τη ψυχή του δούλου σου. Λέει η Εκκλησία να κάνετε μνημόσυνα. Να κάνετε μνημόσυνα. Στις 3 μέρες, στις 9, στις 40, στο χρόνο. Γιατί? Δεν υπάρχει λογική. Δεν μπορείς να αναπήσεις τον άλλον με επιχειρήματα. Κοιμήθηκε στις αίρες ένας παπάς. Στις 3 μέρες πάνε στο κημητήρι να κάνουν μνημόσυνο στον τάφο του. Πίσω είχαν μείνει κάτι γυναίκες που ετοιμάζανε καφέδες, κουλουράκια για να κεράσουν τον κόσμο που θα γυρίσει και ένα εγγονάκι του παπά. Ήταν στον απάνω όροφο. Ακούμε λέει την πόρτα κάτω να ανοίγει και να κλείνει. Και του λέει η μία, πήγαινε πουλάκι μου να δεις ποιος ήρθε. Κατεβαίνει ο πιτσιρίκος κάτω τρέχοντας και μένει κόκαλο. Μέσα στο σπίτι είχε μπει, είχε κλείσει την πόρτα ο πεθαμένος παπάς. Με το καλυμάφι του, με τα ράσια του, με το πετραχύλι του. Και να στάζει ολόκληρος νερά κάτω να έχει γίνει λίμνη. Και το μικρό, με την αφέλεια που έχουν τα μικρά, τον ρωτάει, παππού, δεν πέθανες? Παππού, τι νερά είναι αυτά? Και λέει ο παπάς, τώρα που θα έρθουν να τους πεις ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα γλίτωσα από τα μαρτύρια που τράβηξα αυτές τις 3 μέρες. Και αυτά κάτω δεν είναι νερά. Είναι υδρότας αγωνίας από αυτά που τράβηξα αυτές τις 3 μέρες. Τώρα λυτρώθηκα, τώρα ανάσανα και να τους πεις ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει μεταβολή, ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω.
Τρέχει το παιδάκι, δεν βλέπει κανένα. Μεσημέρι ήταν, απόγευμα, ο ήλιος εκεί πάνω, τίποτα. Έρχονται από το κημητήρι, τους το λέω, λέει, δεν έμεινε ούτε ένας που να μην βάλει το δάχτυλό του κάτω στα νερά και να το βάλει στη γλώσσα. Ήταν υδρότας. Ήταν αρμυρό. Ήταν υδρότας. Δεν είναι λογικά. Έκανε αυτή την ομιλία. Πολλές φορές λέω μετά, έχετε να ρωτήσετε κάτι. Όλοι έχουνε. Θέλετε να πείτε κάτι. Σηκώνεται μια νεαρή γυναίκα, παντρεμένη, επιστήμονας, νομίζω φιλόλογος είναι, έρχεται στο μικρόφωνο και λέει για την περίπτωση της μητέρας της που κοιμήθηκε. Είναι νεαρή αυτή η γυναίκα, χριστιανή όπως όλοι μας, από συνήθεια. Γεννηθήκαμε χριστιανοί, είμαστε χριστιανοί με τη φόρα που έχουμε, είμαστε ορθόδοξοι, χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πέθανε η μητέρα της. Τι λέει η Εκκλησία, κάνε μνημόσυνο τις 3 μέρες, κάνε στις 9, κάνε στις 40, κάνε στον χρόνο. Γιατί? Βράσε κόλυβα και πήγαινε στην Εκκλησία. Γιατί? Υπάρχει λογική. Άμα βράσω φακί δηλαδή, τι θα πάθει ο πεθαμένος? Άμα βράσω ρεβίθια, τι θα πάθει αυτός που πέθανε? Εγώ δεν θα τα φάω. Γιατί να βράσω κόλυβα? Γιατί στις 3 μέρες? Γιατί στις 9, γιατί στις 40 και να τσεπώνει ο παπάς στα ευρώ? Γιατί? Δεν υπάρχει λογική. Δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον με επιχειρήματα για κάτι τόσο πέρα από τη λογική. Κάντε το. Εάν δεν το κάνετε, δεν θα μάθετε ποτέ το γιατί. Δεν είναι ότι λυπόσαστε αυτά που θα δώσετε στον παπά. Για τσιγάρα δίναμε πολύ περισσότερα και για καλλιτικά, ακόμα και τώρα, ακόμα περισσότερα. Δεν είναι ότι λυπόμαστε τα ευρώ. Ο εγωισμός κλωτσάει, η υπερηφάνεια κλωτσάει και μένουμε στην τύφλα και στην άγρια. Και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αν δεν το κάνετε, δεν θα το μάθετε. Έκανε τα τριήμερα. Έκανε τα 9 μέρα. Πέρασε καιρός, ήμουν λέει νύχτωσε μια νύχτα, ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον άντρα μου. Παντρεμένη. Ο άντρας μου λέει κάτι διάβαζε δίπλα. Και εγώ έτοιμη να κοιμηθώ. Και εκεί που ήμουν έτοιμη και εκείνη μισοχωμένη κάτω από τα σεντόνια, ακούω τη φωνή της μάνας μου να μου λέει «Αναστασία, με ξέχασες, πάγωσα». Έμεινα κινητικό κόκαλο. Σηκώθηκαν οι τρίχες μου, δεν κουνήθηκα. Μην καταλάβει τίποτα ο άντρας μου δίπλα μου, γιατί αυτός ήταν αντίπαθος και με αρχίσει στο δούλεμα. Γιατί να το πιστέψω? Γιατί να το πιστέψω? Εσείς γιατί πιστεύετε αυτά που σας λέω? Κουνήστε το κεφάλι σας, ξυπνήστε. Δεν κάνουμε κήρυγμα. Η ζωή μας είναι πολύτιμη. Κανείς δεν θα μας την ξαναδώσει πίσω. Τα χρόνια που χάνουμε, τις μέρες που χάνουμε, τους μήνες που χάνουμε, δεν θα μας τα ξαναδώσουν πάλι πίσω. Μη χάνετε τη ζωή σας. Το μυαλό να είναι ξύπνιο, να δουλεύει. Γιατί να το πιστέψω? Δεν λέω ότι η γυναίκα είναι απατεώνας. Αλλά λίγες φορές κάνουν τα αυτιά μας μπουλάκια. Λίγες φορές νομίζουμε ότι κάποιος μας φώναξε και γυρνάμε και δεν βλέπουμε κανέναν. Δεν μπορούσε δηλαδή να βγει από το υποσυνείδητό της? Ναι, όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι αλήθεια. Γιατί να τα δεχτώ? Αν δεν, που δεν είναι από το υποσυνείδητό της, πώς το ξέρω? Πετάγεται ο άντρας τρομαγμένος από δίπλα του, έφυγε το βιβλίο από τα χέρια και της λέει, δεν άκουσες τη μάνα σου που σε φώναξε? Να πώς ξέρω ότι ήταν αλήθεια? Να πώς ξέρω ότι δεν ήταν από το υποσυνείδητο? Ναι, το είχε ξεχάσει. Η άλλη μέρα ήταν τα 40 και το είχε ξεχάσει. Να πώς ξέρω ότι αυτή η μάνα που πέθανε πριν 40 μέρες περιμένει τα κόλυβα στα 40. Με τι τρόπο οι προσευχές που διαβάζει ο παπάς στα κόλυβα πάνε και βοηθάνε τον πεθαμένο, δεν το ξέρω. Αλλά ότι τον βοηθάνε, να πώς το ξέρω. Όσες θεολογίες και να μάθουμε, περισσότερες ξέρω ο διάολος. Όσο ωφελούν αυτόν, άλλο τόσο θα ωφελήσουν και εμάς. Γιατί δεν ζει. Και εμείς καλούμαστε να ζήσουμε. Έθαψε ο νεαρός πατέρας την νεαρή μητέρα, παίρνει το μωράκι αγκαλιά και κλέβοντας το μεγαλώνει. Που είπαμε στην αρχή. Δεν το έπαιρνα, λέει, στο κημητήρι. Εγώ πήγαινα κάθε βράδυ και άνεβα στο κορίτσι το καντήλι μου και καθόμουνα και έκλαιγα. Δεν ήθελα ο μικρός να γνωρίσει τέτοιες εικόνες. Τελικά το παιδάκι πήγε 2,5 χρονών, όταν αρχίζουν και μιλάνε τα παιδάκια, τις πρώτες λέξεις, και λέει, άντε ας το πάρω. Και αυτό και ο θάνατος μέσα στη ζωή είναι να μαθαίνει και αυτό. Το πήρε αυτή τη φορά μαζί του στο κημητήρι.
στην είσοδο του κημητηριού, το αφήνει, κάτσε το πουλάκι μου να πάω να φωνάξω τον παπά. Πάω να φωνάξω τον παπά, γυρνάω, πουθενά ο μικρός. Παναγία μου, το κλέψανε, χάθηκε. Αρχίσω να φωνάζω, Δημητράκη, Δημητράκη, Δημητράκη. Πουθενά φωνή, πουθενά ο Δημητράκης. Δημητράκη, τρομάξανε κυριολεκτικά και ο παπάς και ο πατέρας. Τρέχαμε, λέει, σαν τρελίπα, μέσα στους τάφους φωνάζοντας. Πώς τους οδήγησαν και τους δυο τα πόδια τους στον τάφο της γυναίκας του. Και τι βλέπουνε, το μικρό πάνω στον τάφο να έχει σηκώσει τα χεράκια του, να αγκαλιάζει κάτι και να φωνάζει «Μαμάκα, μαμάκα, μαμάκα». Δεν είχε τίποτα χαρακτηριστικό τάφος, δεν είχε φωτογραφία. Πώς μέσα σε τόσους τάφους πήγε σε αυτόν τον τάφο, ανέβηκε πάνω σε αυτόν τον τάφο και κάτι αγκάλιαζε και χόρευε και γέλαγε «Μαμάκα μου, μανούλα μου, μαμάκα, σε αγαπάω, μαμάκα, μαμάκα». Και αρχίζει να κλαίει ο άντρας και να φωνάζει κι αυτός «Εμένα κορίτσι που με βλέπεις, εμένα με βλέπεις». Και να κλαίει κι αυτός και να κλαίει και ο παπάς. Και το μικρό κάτι να αγκαλιάζει και κάποιον να φυλάει. Αυτή είναι η πίστη μας. Γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Δεν μπορεί το μυαλό να δεχτεί τη διδασκαλία του Χριστού. Και σε αυτό το θέμα η πίστη μας ήταν μια εξ αρχής ειλικρινής. Ο λόγος του Θεού. Ιουδαίες μεν σκάνδαλο, έλυση του Χριστού. Έλυση δε μορία. Και το τελευταίο. Είπαμε 40 λίτουργο, προσευχές, κοποσκήνη μνήσθητη, μνημόσυνα. Και το τελευταίο. Ελεημοσύνες. Κάντε ελεημοσύνες για αυτούς που κοιμηθήκαν. Γιατί βοηθάνε τον κεκοιμένο, πώς τον βοηθάνε δεν ξέρω. Ότι τον βοηθάνε το ξέρω. Πώς το ξέρω. Με 1002 τρόπους. Φιλοξένησε έναν. Στον Πειραιά έγινε ένα ατύχημα, στο Κερατσίνι, παραλία. Σκοτώνεται μια νεαρή κοπέλα, 19 χρονών, και τη θάβουνε. Ο θείος της τρελάθηκε. Τι Θεός είναι αυτός. Γιατί να πεθάνει το κορίτσι σε τέτοια ηλικία. Αν ήταν να πεθάνει 19 χρονών, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Τι Θεός είναι αυτός. Γιατί να την πάρει 19 χρονών. Ίσως ήταν άγαμος, δεν είχε παιδιά δικά του. Και πιο πολύ φώναζε και έκλαιγε αυτός παρά οι γονείς. Περάσανε μέχρι και ήταν και άνθρωπος που πήγαινε στην εκκλησία. Έμαθε σοκ. Κλονίστηκε η πίστη του. Δεν θέλω να πιστεύω σε τέτοιο Θεό. Μετά από καιρό, όχι πολύ, πέρναγε από την παραλία, ένας ψαράς είχε βγάλει ψάρια, έλα πατριώτη, πάρε, μοσκοβολάνε, άσε με, δεν θέλω. Στενεχωρημένος με την ανιψιά του που είχε θάψει. Πάρε που θα βρεις τέτοια φρέσκια ψάρια, άσε με, δεν θέλω. Πάρε είναι ολόφρεσκια. Οπότε τσαντίστηκε εκείνος και σκέφτηκε, θα πάρω ένα για την ψυχή της Κατερίνας. Παίρνει όλο θυμό ένα ψάρι μεγάλο, πληρώνει το ψαρά, πάει παραπέρα, το δίνει σε μια φτωχή οικογένεια και πάει σπίτι του. Μετά από καμιά εβδομάδα συναντιέται με ένα φίλο του. Γεια σου, γεια σου, τι κάνεις, καλά. Τάπανε, χωρίσανε. Εκεί που χωρίζουν, γυρνάει ο φίλος του και του λέει, αμάν θα το ξέχναγα. Χτες βράδυ, τι είναι, λέει ο θείος. Χτες βράδυ, του λέει ο φίλος του, είδα στον ύπνο μου την ανιψιά σου, την Κατερίνα. Και μου είπε να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό. Το έλαβε το ψάρι και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό. Μα δεν το φώναξε. Να πεις ότι το άκουσε ο ψαράς και το είπε παραπέρα και το άκουσε άλλος. Το σκέφτηκε. Θα πάρω ένα για την ψυχή της Κατερίνας. Να πως ξέρω ότι η ελεημοσύνη βοηθάει το κεκοιμημένο. Προσέξτε. Μετά από 2000 χρόνια δεν μπορούμε να πιστεύουμε ακόμα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε. Ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει μια καινούργια θρησκεία, μια καινούργια θεολογία, μια καινούργια φιλοσοφία. Είχε η γη φιλοσοφίες και θεολογίες να κάνει εισαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούργια ζωή. Εάν δεν ζήσουμε, εάν δεν αγωνιστούμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός, εάν δεν αγωνιστούμε να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, δεν θα γνωρίσουμε τίποτα. Δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Και θα μείνουμε με την έπαρση και το φούσκωμα του μυαλού ότι ξέρουμε, ξεράδια. Γι' αυτό βλέπουμε ολιγογράμματους ανθρώπους να έχουν γίνει Άγιοι και να λέμε Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ μου, και σοφούς και καθηγητές πανεπιστημίου, θεολόγους, να μην ξέρουν τι βλακίες λένε. Γιατί. Γιατί οι μένες τα ζήσανε, οι δε τα στουμπώνουν στο μυαλό τους. Αυτά γνωρίζανε και οι Άγιοι που αναφέραμε και επιθυμούσανε το θάνατο.
γνωρίσανε το λόγο του Χριστού που είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος: «Επιθυμώ να λύσε και σύν Χριστό είναι, για να είμαι με τον Χριστό». Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος: «Κύριε, αξίως όνου με, μισήσε τη ζωή μου. Αξίωσέ με να μισήσω τη ζωή μου. Δια την ζωή μου την ενισύ. Για να ζήσω τη δική σου ζωή». Γιατί ξέρανε ότι αυτό που λέμε θάνατος δεν είναι παρά ένα πέρασμα. Και ξέρουμε ότι η λέξη πέρασμα στα εβραϊκά λέγεται Πάσχα. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Περνάμε από ετούτη τη ζωή στη συνέχεια της. Από το θάνατο στη ζωή. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Περνάμε από το στόμιο του τάφου στην πραγματική ζωή. Η εν Χριστώ ζωή, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, Θεσσαλονικός, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Εν Χριστώ ζωή είναι ένα δέντρο που έχει τον κορμό και τα κλαδιά, που έχει τις ρίζες και τον κορμό εδώ και τα κλαδιά με τους καρπούς εκεί. Δεν είναι άλλη ζωή. Όπως η ζωή που ζούμε τώρα δεν είναι άλλη από τη ζωή που ζούσαμε στην κοιλιά της μητέρας μας. Η ίδια ζωή είναι που άλλαξε και θα ξαναλλάξει. Η ίδια ζωή είναι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος ότι η εν Χριστώ ζωή είναι ένα δέντρο που έχει τις ρίζες εδώ και τον κορμό εδώ και τα κλαδιά και τους καρπούς εκεί. Και μας αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι η ζωή δεν τελειώνει. Φυσικά ισχύει αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, ότι ό,τι θέλουμε να κάνουν, ό,τι θέλεις λέει να κάνουν οι άλλοι για σένα μετά το θάνατό σου, προσευχές, ελεημοσύνες κλπ. Κάντε καλύτερα εσύ πριν το θάνατό σου, γιατί είναι προτιμότερο να πας γλιτός εκεί παρά να πας δεμένος και να περιμένεις να σε λύσουν οι άλλοι από πίσω με αυτά που θα κάνουν. Γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμοι οι Άγιοι για μας. Γιατί μας αποδεικνύουν πως ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Αν ήταν ψέματα, αυτή θα ήταν τα μεγαλύτερα κορόιδα. Δεν θα υπήρχαν. Όταν βλέπεις όμως τον Άγιο Ραφαήλ να εμφανίζεται, όταν βλέπεις τον Άγιο Νικόλαο να εμφανίζεται, τον Άγιο Νεκτάριο να εμφανίζεται και να μιλάνε με κόσμο μέρα μεσημέρι, όχι στον ύπνο, άρα ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Θα είχαν εξαφανιστεί και θα είχαν σβήσει. Αν ήταν θεωρίες η ιστορία του Χριστού. Γι' αυτό ο διάολος, να το ξέρετε αυτό, μισεί τους Αγίους περισσότερο από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός έζησε το καιρό εκείνο. Και αν θέλεις το πιστεύεις και δεν σε ενοχλεί να το πιστεύεις το ότι έγινε το καιρό εκείνο. Και μπορείς και να το αμφισβητήσεις το καιρό εκείνο. Αλλά οι Άγιοι ζουν το καιρό ετούτο και τους τρώμε στη μούρη μας και δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ο διάολος μισεί τους Αγίους. Μέχρι τώρα χτύπαγε τους πιστούς. Τώρα χτυπάει την πίστη των πιστών. Μην κλονίζετε η πίστη σας. Αφήστε το διάολο να κάνει τη δουλειά του. Εκείνος τη δουλειά του, εμείς τη δουλειά μας. Θα λέμε Κύριε σου Χριστέ λέει και Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ εμού και θα λέμε με τον Απόστολο Παύλο μετά που σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί. Που σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και πεπτώκασε δαίμονες, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Αυτή την Ανάσταση εύχομαι να ζήσουμε όλοι συν πάση της Αγίας. Με όλους τους Αγίους. Αμήν. Να εύχεστε.